rispondi quando ti chiedono che sono portato in mano, rispondi se mi chiedi da dove sei andato a valore che ti chiamo, se ti faccio un richiamo per il Deus, se tu mi trai nei cospati di tutti i maschi preparati con la nome da parte di Madamas, che non ha un cosa in mano sul dinatone, καλύτερη εικόνα που παίρνει σήμερα. Η εικόνα μας σήμερα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι ήταν βελτιωμένη, το οποίο δεν έχει να κάνει καμία σχέση με τον αντίπαλο. Μιλάω καθαρά σε σχέση με το παιχνίδι, με το οποίο εφαρμόζονται. Για να χωρίσουμε το παιχνίδι στα δύο εικόνα, στο πρώτο μήκο το μοναδικό λάθος το οποίο κάναμε, γιατί δεν μπορεί να παραπάνω από τα παιδιά που προσπαθούν να κατά πόσο βάλαμε την μπάλα στους άνεσες στην περιοχή, κατά πόσο τρέξαμε. Ήμασταν φτύαρες αυτό το κομμάτι. Με αποτέλεσμα μου ότι πόσο συγκεκριμένα έφυγαν να κατάγει από αυτήν την αιστεία. Παρ' όλα αυτά, σε μια στιγμή, ούτε στο πρώτο στο δεύτερο μήχρονο, δεν κινδυνεύσαμε από κάποια φάση και λοιπά. Στο δεύτερο μήχρονο, πολύ γρήγορα άνοιξε το σκορ με κάτι το οποίο δεν το κάναμε στο πρώτο μήχρονο, το διορθώσαμε μέσα στα αποδητήρια. Έγινε στις τρεις πρώτες φάσεις, έγινε τρεις φορές, κάναμε τα δύο γκολ και έγινε άλλη μια μεγάλη φάση. Εντάξει, τα παιδιά είναι λογικό αυτή τη στιγμή με τις τόσες μεταγραφές και τη συνοχή της ομάδας να έχουν αυτή την εικόνα, αυτή την μορφή, να μην ξέρει ακόμα καλά ο ένας τον άλλο τόσο μέσα στο γήπεδο σε συνθήκες αγώνα. Αλλά νομίζω ότι από αγώνα σε αγώνα θα είμαστε όλο και καλύτεροι. Θα παρουσιάζουμε την εικόνα που θέλουμε για να έχουμε τα αποτελέσματα επιθυμητά, να εξασφαλίσουμε όσο μπορούμε να κάνουμε την υπόθεση τίτλους και μετά να εστιάσουμε καλό στα παράζ τον Απρίλιο. Να ευχηθώ στον συνάδελφο και στην ομάδα του της Κύπρος καλή συνήθεια, από καλή πόδο. Είστε ευχαριστημένος από το σημερινό αποτέλεσμα που είδαμε. Ναι, με κερδίσαμε 2-0, αλλά είδαμε ότι στο πρώτο ημίχρονο η άμυνα της Τρίπολης μας δυσκόλεψε, θα το έλεγα, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, δεν βάλαμε κάποιο γκολ. Αυτό εσάς σας πείραξε με αυτή την έννοια. Φυσικά είπα και πριν στο. Είπα πριν ότι ο αντίπαλος, εφόσον δεν γινόμασταν ουσιαστικοί εμείς στο πρώτο γενικό, γιατί δεν είχαμε την μπάλα στην ελληνική κυκλοφορία, την είχαμε από κάποιες λάθος επιλογές. Δεν βάζαμε την μπάλα σε σημεία που ήταν να εκτελέσουμε και να παίξουμε σωστά την τελική πάσα. Αυτό ήταν δικό μας λάθος. Καθάρα ο αντίπαλος έχει προγραμμώσει να τα δεξιάξει στην τελική μας προσπάθεια και γι' αυτό και γινόμουν. Φυσικά και με ευχαριστημένος για τον προσπάθεια και από το αποτέλεσμα οι τρεις πόντοι είναι τρεις πόντοι. Στον λογαριασμό μετράνε οι τρεις πόντοι. Το να κερδίσεις 6 με 2 πόντοι δεν τελειώνει κάτι. Τρεις πόντοι θα πάρεις. Το επόμενο παιχνίδι είναι εκτός έδρα, οπότε χρειαζόμαστε. Πρόκειται για ακόμα ένα πάρα πολύ δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι. Η σειρά των παιχνιδιών στα εκτός έδρας για εμάς